Σοκάρει νέο κρούσμα βίας μεταξύ ανηλίκων στο Μενίδη. Στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Open φαίνεται μια ομάδα ανηλίκων να έχει εγκλωβίσει έναν 16χρονο σε δρόμο του Μενιδίου. Αρνήθηκε να τους δώσει ρούχα και χρήματα και εκείνοι τον χτύπησαν με βία στο κεφάλι και στο σώμα. Όπως καταγγέλει ο 16χρονος, οι ανήλικοι που το επιτέθηκαν τον ανάγκασαν να γονατίσει και του ζήτησαν να τους δώσει ό,τι έχει πάνω του. Κάτσε στα γόνατα, του λέω δεν χρειάζεται. Βγάλε το μπουφάν σου, λέω πάλι δεν χρειάζεται. Και μετά πάνε, με ξεκινάνε να με βαράνε και μετά όταν δεν το κατάλαβα γιατί πήγαινα μετά να ψάξω ζέπη μήπως μου λείπει κάτι, μου λείπαν 5 ευρώ σε ψηλά. Άρα ουσιαστικά σε δίρανε για 5 ευρώ, έτσι. Ναι. Οι ανήλικοι δράστες τράπηκαν σε φυγή όταν πλησίασε κάποιος περαστικός και ο 16χρονος κατέφυγε σε κατάστημα της περιοχής για να ζητήσει βοήθεια. Αν δεν πέραγε ένας περαστικός από εκεί πέρα να του σταματήσει, μπορεί να ήμουν και χειρότερα τώρα στο νοσοκομείο για χειρότερα. Με πήραν από ένα μαγαζί πάνω στο Ήλιον μια γυναίκα και μου λέει ότι ο γιος σας έχει χτυπηθεί από κάποια άλλα παιδιά, το κυνηγήσανε. Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλει το θύμα της επίθεσης, η ομάδα των ανηλίκων που το επιτέθηκε τον είχε απειλήσει στο παρελθόν και μέσω διαδικτύου, καθώς φέρεται να γνώριζε έναν εξ αυτών, ενώ το βίντεο του ξυλοδαρμού το ανήρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι ίδιοι οι ανήλικοι. Άστον, θα περάσει καλά. Πού θες να σε πυροβολήσω? Δεν θα φύγει ζωντανός, να το ξέρεις. Αυτά τα παιδιά που σου επιτεθήκαν, εσύ τα ήξερες? Μόνο έναν. Είχαμε κάτι διαφωνήσει παλιά. Από στο διαδίκτυο μια διαφωνία, αλλά εντάξει, λύθηκε. Με βρήκε εκεί πέρα, λέει αυτός είναι, με θυμόντουσαν. Και μετά έδωσε την εντολή στον άλλο, το μεγαλύτερο, να με ξεκινήσει να με βαράει. Ο 16χρονος μετά τον ξυλοδαρμό μεταφέρθηκε προληπτικά σε νοσοκομείο, έχοντας μόλοπες στα πλευρά.